Πάμε να συνδεθούμε τώρα κατευθείαν με τον Δημήτρη τον Σακά, γιατί χθες είχαμε μια καταγγελία η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Αφορά ένα μικρό παιδάκι. Δημήτρη, καλησπέρα, σε βλέπουμε. Ένα μικρό παιδί. Καλησπέρα, Πέτρο. Λοιπόν, ένα μικρό παιδί το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει γίνει μπαλάκι. Και έχουμε και γονείς και συγγενείς οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Θέλω να μου πεις λοιπόν, να μας δώσεις το ρεπορτάζ και να μας συστήσεις με τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου. Πέτρο, πρόκειται για ένα παιδί 13-13,5 χρονών, που όπως ακριβώς το είπες και ο ίδιος, αυτές τις μέρες είναι μπαλάκι στο νοσοκομείο παιδών. Δεν θέλω να πω εγώ περισσότερα, γιατί έχουμε εδώ πέρα και τη μητέρα του, την κυρία Χρυσούλα, και την αδερφή του, τη Μαντό, που θέλουν να μιλήσουν μαζί σου και να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άκρη στην συγκεκριμένη υπόθεση. Ωραία, να δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Χρυσούλα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ωραία. Ακούγομαι. Βεβαίως και ακούγεις. Βεβαίως. Λοιπόν, ο γιος μου Νικόλας είναι ένας αυτιστικός έφηβος 13,5 χρόνων. Απορυθμισμένος φαρμακευτικά, αυτό συμβαίνει στα παιδιά τα αυτιστικά και πρέπει ενδονοσοκομιακά να ρυθμιστεί φαρμακευτικά. Οπότε απευθύνθηκα στο πιο μεγάλο νοσοκομείο, έτσι της Αττικής. Ωστόσο, υπήρχε και μια εισαγγελική παραγγελία, επειδή είναι επιθετικός, η οποία εκδόθηκε από το σχολείο και ήρθαμε λοιπόν με αυτό το χαρτί εδώ. Εδώ είμαστε από εφημερία σε εφημερία. Ξεκινήσαμε από το Αγία Σοφία, μετά περάσαμε στο Αγλαία, μετά ξανά στο Αγία Σοφία. Ενώ συνεννοηθήκαμε να φύγει το παιδί, δεν υπήρχε κλίνη εδώ, έτσι, κλειστού τύπου, γιατί αυτά τα παιδιά ρυθμίζονται σε κλειστού τύπου δωμάτιο, χωρίς επικοινωνία με άλλα παιδιά. Είπαμε να πάει στη Θεσσαλονίκη, στο Παπα-Νικολάου. Ξαφνικά, ενώ είχε κανονιστεί και το ΕΚΑΒ, είχαμε συμφωνήσει όλοι οι γονείς νοσοκομεία, ακυρώθηκε αυτή η μεταφορά. Γιατί ακυρώθηκε, άνωθεν ήρθε κάποια εντολή. Τι είναι το άνωθεν? Τι εννοεί το άνωθεν ήρθε κάποια εντολή? Από πού ήρθε εντολή? Αυτό δεν μας απαντήθηκε από πού ήρθε, ποια είναι ο κύριος, κυρία άνωθεν. Ναι. Οπότε απλά σας είπαν ότι άνωθεν, ήρθε μία εντολή. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στην παιδοψυχιατρική μονάδα μετά από 3 μέρες το παιδί μένοντας σε ΤΕΠ, σε γραφεία μέσα. Μας βάλαν στην παιδοψυχιατρική μονάδα του Αγία Σοφία. Εκεί υπάρχουν άλλα 9 παιδιά. Ο Νικόλας είναι επιθετικός. Νοσηλευτικό προσωπικό που να μπορεί να αποκρούσει την επιθετικότητά του δεν υπάρχει. Είμαι εγώ φροντίστρια, νοσηλεύτρια, security, γιατί υπάρχουν συνάμα και άλλα 9 παιδιά, τα οποία οφείλουμε όλοι μας να σεβαστούμε, έτσι, που δεν είναι έτοιμα. Κάνουν και αυτά τη δική τους θεραπεία σε ένα επιθετικό, αυτιστικό παιδί. Συγγνώμη. Και εγώ είμαι 24 ώρες, το 24ωρο μου ζητήθηκε να είμαι κοντά του, όχι μόνο για προσαρμογή, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτό. Και στην ερώτηση ότι χρειάζεται, ξέρετε, να δουλέψω, είμαι ιδιωτική υπάλληλος, δεν μπορώ εγώ να μείνω άνεργη, να έρχομαι να επισκέπτομαι το παιδί μου κάθε μέρα, ώρες ολόκληρες, ναι, μετά τη δουλειά, δεν μου λένε πότε θα σταματήσει. Συγγνώμη, γιατί αυτή η απάντηση, δηλαδή αυτή η περιγραφή είναι πραγματικά, και ξέρετε, όταν μας στείλατε την καταγγελία, αμέσως στείλαμε και τον Δημήτρη και έχουμε κάνει και τη δική μας έρευνα. Τι σας λένε από το νοσοκομείο, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο νοσοκομείο το οποίο αφορά τα παιδιά στην Αττική, αν όχι στην Ελλάδα. Τι σας λένε, για ποιο λόγο εδώ επικρατεί αυτή η κατάσταση? Δεν υπάρχει κλίνη. Ναι. Ναι, ναι, εδώ εντός Αττικής δεν υπάρχει κλίνη. Έξω δεν ξέρω οι διοικήσεις αν τα βρίσκουν, τα νοσοκομεία, τι πρέπει να γίνει. Όπου όμως να μιλήσω στην εισαγγελέα, να μιλήσω, θέλουν εγώ να ανακατεύομαι. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω όλα ως μητέρα. Δηλαδή, πώς να κάνω? Πρέπει να πάω να ρωτάω το άνωθεν, ας πούμε, εμένα με έχει μπερδέψει, από πού έχει έρθει. Δεν έφτασε μια επιστολή στο παιδόν ποτέ να πούνε για αυτούς τους λόγους, ακυρώνει τη μεταφορά του παιδιού στη Θεσσαλονίκη. Okay. Απλώς δεν μπορώ εγώ, ενώ πρέπει να υπάρχει ειδικό προσωπικό για αυτά τα παιδιά. Υποδομή. Να παίξω υποδομή, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει υποδομή, αν δεν καταλάβω καλά. Η απάντηση δεν μου έρχεται. Μάλιστα. Να δώσουμε λίγο το λόγο και στην κόρη σας, να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Και φυσικά πρέπει κάποια στιγμή και εμείς να βρούμε και τον κύριο Παπασάβα, δεν είναι ο επικεφαλής του παιδών. Ωραία. Σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά δεν ξέρω και τι πρέπει να πω. Η πραγματικότητα είναι αυτή που ακούτε και από τη μητέρα μου. Ξεκάθαρη απάντηση, ξεκάθαρο γιατί δεν έχουμε λάβει, όπως ξεκάθαρη απάντηση για το τι μέλη γενέστε για το παιδί. Αυτό που εμείς ζητάμε, ναι, και εκεί πέρα που θέλουμε και να εστιάσουμε, είναι πρώτον στο είναι σωστή και ορθή περίθαλψη του παιδιού,
προκειμένου και αυτό να μπορεί να επανενταχθεί και στο σχολικό περιβάλλον και στην κοινωνία γενικότερα. Όποιος και αν είναι αυτός ο τρόπος, αν η Αθήνα, η πρωτεύουσα, δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές και το μεγαλύτερο παίδων όλης της χώρας, ας πάει σε άλλη πόλη. Δηλαδή, έχει φτάσει μια οικογένεια να το λέει αυτό. Είναι φοβερά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το δεύτερο πράγμα... Ναι, ναι, συνέχισε, αγαπητοί. Που θέλουμε να... Ναι. Που θέλουμε και να τονίσουμε είναι ότι είναι και η ασφάλεια και η προτεραιότητα των υπόλοιπων παιδιών που βρίσκονται μέσα στο θάλαμο της παιδοψυχιατρικής. Λοιπόν, δεν είναι ότι μας νοιάζει το δικό μας το παιδί. Το ξέρω, καταλαβαίνω απόλυτα το πρόβλημα. Μόνο. Ακούστε να δείτε, έχουμε επικοινωνήσει με τη διοίκηση του νοσοκομείου, μας λένε για μια εισαγγελική παραγγελία η οποία βρίσκεται. Θα το συνεχίσουμε το θέμα. Mm-hmm. Τη Δευτέρα θα είμαστε κοντά σας. Ο Δημήτρης θα παραμείνει κοντά σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και αν χρειαστεί και το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι και να βρεθεί επιτέλους μια λύση σε αυτή την υπόθεση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τις δύο.